Πείτε μας, εσείς που έχετε και τους διάβλους επικοινωνίας και πληροφόρησης, τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε. Κύριε Χατσαπούπλου, νομίζω ότι έχει αποτυπωθεί αυτό από τις καθημερινές ενημερώσεις του κ. Τσιόδρα, ότι είμαστε σε μία φάση ελεγχόμενης διασποράς του ιού στην χώρα μας και διαχειρίσιμης κατάστασης όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, τον αριθμό των νοσηλευωμένων και κυρίως τον αριθμό των διασωληνωμένων ασθενών. Αυτός είναι ένας πολύ ευαίσθητος δείχτης που παρουσιάζεται καθημερινά. Είναι πολύ σημαντικό ότι τις τελευταίες 3-4 μέρες ουσιαστικά ο αριθμός αυτός των διασωληνωμένων ανθρώπων που χρειάζονται εντατική φροντίδα δεν αυξάνεται. Παραμένει εκεί γύρω στα 85-90 άτομα. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και δίνει την αισιοδοξία, τη συγκρατημένη αισιοδοξία βεβαίως, ότι και το σύστημα υγείας μπορεί να αντέξει μια αυξανόμενη πίεση που σίγουρα θα υπάρξει στις επόμενες εβδομάδες, αλλά χωρίς να κινδυνεύει να καταρρεύσει και να οδηγηθούμε στην υγειονομική τραγωδία που βλέπουμε ότι ζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Ξανθέ, πιστεύετε ότι μπορεί να αντέξει ή λόγω των μέτρων που έχουν επαρθεί αντέχει? Κοιτάξτε, η αντοχή του συστήματος εξαρτάται από πολλά πράγματα. Ένας κρίσιμος παράγοντας είναι η λήψη των περιοριστικών μέτρων. Άρα ο περιορισμός της διασποράς του ιού στην κοινότητα, στο γενικό πληθυσμό, άρα η μείωση του συνολικού αριθμού κρουσμάτων, άρα και η μείωση των ανθρώπων που χρειάζονται πιο σοβαρή φροντίδα, εισαγωγή στο νοσοκομείο και εντατική νοσηλεία. Αυτός είναι ένας παράγοντας. Ο άλλος παράγοντας είναι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Η προστασία καταρχήν των εργαζομένων, των γιατρών, των νοσηλευτών και του υπόλοιπου προσωπικού, η ενίσχυση των ατομικών μέτρων προστασίας, υπήρξαν σοβαρά προβλήματα εκεί τις προηγούμενες εβδομάδες. Υπάρχει μια προσπάθεια τις τελευταίες μέρες να βελτιωθεί ο εφοδιασμός των νοσοκομείων. Δεν είναι ισόρροπη αυτή η προσπάθεια και δεν έχουμε την εικόνα από όλα τα νοσοκομεία της χώρας ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Θεωρώ ότι πρέπει η κυβέρνηση και το Υπουργείο πραγματικά αυτά τις διαθέσιμες ποσότητες που έχουν έρθει στη χώρα τάχιστα να τις μοιράσει σε όλες τις δημόσιες δομές και στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας και αν χρειαστεί και στους ελευθεροπαγγελματίες γιατρούς, γιατί και από εκεί ακούμε ότι υπάρχουν ελλείψεις, έτσι ώστε τουλάχιστον οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής να αισθάνονται ότι μπορούν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια να κάνουν τη δουλειά. Το μεγάλο πρόβλημα, γιατί είδαμε και διάφορες. Θα το πούμε, Υπουργέ, μισό λεπτό. Θα το πούμε αυτό. Θα το πούμε μια στιγμή. Ναι, παρακαλώ. Επειδή τις προηγούμενες μέρες είδαμε και μια κινητοποίηση που έγινε με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Υγείας στα μεγάλα νοσοκομεία κορμού που λέγαμε ή αναφοράς. Ποιο νομίζετε ότι έχει τις μεγαλύτερες ανάγκες αυτή τη στιγμή ή τις περισσότερες ελλείψεις? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι. Θεωρώ ότι τα νοσοκομεία τα οποία νοσηλεύουν περιστατικά με COVID και ιδιαίτερα τα νοσοκομεία αναφοράς που έχουν και ανθρώπους διασωληνωμένους, είναι σίγουρα αυτά που χρειάζονται την μεγαλύτερη δυνατή στήριξη αυτή τη στιγμή και με υλικά και με εξοπλισμό. Έχουμε και λήψεις με ανθρώπινο εκεί. Δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό κάνει τη διαφορά, ναι. Κύριε Χατσαπόπουλε, διότι η αλήθεια είναι ότι λίγο με την αλληλεγγύη, την κοινωνική, λίγο με τις δωρεές, λίγο με την προσπάθεια που γίνεται από παντού, τον εξοπλισμό αρχίζουμε να τον διαχειριζόμαστε σε μια σχετική επάρκεια. Ναι. Η δυσκολία, η μεγάλη είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Και εκεί δεν έχουν προχωρήσει με την ταχύτητα που πρέπει οι προσλήψεις συμβασιούχων, ιδιαίτερα γιατρών. Υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού αυτό τον καιρό στα νοσοκομεία. Πρέπει να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία για να μπορέσουμε να φτάσουμε ενδεχομένως σε μια μεγαλύτερη αιχμή της πανδημίας πιο θωρακισμένη. Mm-hmm. Και το κυριότερο όμως είναι ότι πρέπει αυτή η παρέμβαση τώρα αιμοδότησης ας πούμε του συστήματος υγείας να μην είναι περιστασιακού χαρακτήρα,
Δεν θέλουμε προσλήψεις και προσωπικό μιας κρίσης, ίσα-ίσα για να βγάλουμε τη δυσκολία της πανδημίας. Για 5 μήνες, ας πούμε, να τους πάρουμε μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ορίστε. Λέω να μην γίνουν προσλήψεις εποχικού προσωπικού, όχι, λέει, για 5 μήνες, 6 μήνες. Να παραμείνουν οι άνθρωποι, για να είμαστε, ειλικρινείς, η κυβέρνηση, ενώ αρχικά είχε προγραμματίσει προσλήψεις τετράμινης διάρκειας, το εγκατέλειψε αυτό το σχέδιο, γιατί ήταν προφανώς τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Έχει προβλέψει διετής συμβάσεις, αλλά και πάλι η προοπτική νομίζω ότι πρέπει να είναι μια μόνιμη παρέμβαση και η κάλυψη των αναγκών του συστήματος υγείας με σταθερό τρόπο και σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό και εμείς από την αρχή επιμένουμε στην ανάγκη τώρα, μέσα στο 2020, να προκηρυχθούν 4.000 θέσεις μονίμων γιατρών και υπόλοιπων εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, να δώσουμε και ένα σήμα στους συμβασιούχους ότι θα μπορούν με την ειδική μοριοδότηση προϋπηρεσίας να μονιμοποιηθούν. Μια μόνιμη, γιατί και αυτοί βάλανε πλάτη. Τώρα, χωρίς πλάκα, βάλανε πλάτη οι άνθρωποι. Ακριβώς. Και να έχουν ένα ουσιαστικό κίνητρο. Είναι καλά τα εύγε και τα χειροκροτήματα, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται μια έμπρακτη δήλωση. Εντάξει, η αλήθεια όμως, Υπουργέ, είναι ότι και φέτος τους έδωσε και το δώρο του Πάσχα. Δηλαδή, αυτό να το πούμε και αυτό. Ήταν αυτό σημαντικό. Ήταν οι άνθρωποι σημαντικό. Τα είχαν οικομένο το δώρο του Πάσχα, τους το έδωσε. Και δικαίως τους το έδωσε και έτοιμα καν να συνεχίσει να το δίνει, έτσι, γιατί κάνουν έργο μεγάλο. Κατά την άποψή μου, ήταν μια μικρή κίνηση ηθικής επιβράβευσης, σημαντική. Κατά την άποψή μου, αφού ξεπεράσουμε τώρα αυτή την επίγουσα φάση και τη μεγάλη δυσκολία, πρέπει με σοβαρό τρόπο να ανοίξει μία συζήτηση για το μισθολογικό καθεστώς σήμερα στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και για το ειδικό ιατρικό μισθολόγιο, αλλά και για τους πολύ περικομμένους μισθούς του υπόλοιπου προσωπικού. Αυτό είναι μια ελάχιστη, πραγματικά θα είναι μια ελάχιστη συμβολή της ελληνικής κοινωνίας και μια αναγνώριση έμπρακτη της τεράστιας προσπάθειας που κάνουν αυτή την περίοδο. Κύριε Ξανθέ, σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε, να βάλουμε στην κουβέντα μας και την κυρία Τζουλάκη, επίκουρη καθηγήτρια επιδημιολογίας. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει έτσι στην εξέλιξη της κουβέντας. Καλή σας ημέρα, κυρία Τζουλάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είναι τα πράγματα στα Ιωάννινα? Στα Ιωάννα τα πράγματα είναι καλά. Έχουμε λίγα περιστατικά για την ώρα. Δεν είναι από τις γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας που έχουμε πολλά κρούσματα, όπως και σε άλλες περιοχές. Εσείς που κάνετε και μελέτες, τώρα καταλαβαίνουμε όλα τα πανεπιστήμια κάνουν μελέτες με βάση αυτό το κακό που μας έχει έρθει. Σε όσους έχουν χρόνια νοσήματα, πώς αντιδρούν σε αυτόν τον ιό? Κοιτάξτε, έχουμε έναν ιό ο οποίος παρουσιάζει μεγάλο εύρος συμπτωμάτων και βαρύτητα στον πληθυσμό. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ασυμπτωματικών ατόμων, τα οποία μπορεί να είναι γύρω και στο 50%, και έναν αριθμό ατόμων ο οποίος περνάει μια απλή ίωση. Και από εκεί και πέρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από πνευμονία και συνέχεια από οξύ-αναπνευστικό σύνδρομο και μια υπερφλεγμονώδη αντίδραση. Ξέρουμε ότι η πιθανότητα να έχουμε έτσι μια σοβαρή αντιμετώπιση ως προς την ίωση και βαρύτητα αυξάνει πολύ με την ηλικία, πάνω από 65 ετών δηλαδή κυρίως, αλλά και με υποκείμενα νοσήματα. Αυτά είναι νοσήματα όπως οι καρδιακιακές παθήσεις, ο διαβήτης τύπου 2, χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, αν κάποιος είναι σε ανοστοκαταστολή, και κάποιες συνήθειες όπως το κάπνισμα, το αυξημένο σωματικό βάρος, όλα αυτά επηρεάζουν και φαίνεται να προδιαθέτουν στο κάποιος να νοσήσει σοβαρά. Μάλιστα. Με τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα, μπορείτε να κάνετε κάποιες εκτιμήσεις για την πορεία της επιδημίας τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα τους γιατρούς εσάς να δείτε αν υπάρχουν κλίνες, αν μπορεί το νοσηλευτικό προσωπικό να ανταπεξέλθει. Κοιτάξτε, τα στοιχεία από την Ευρώπη, για να ξεκινήσω από εκεί, είναι, θα έλεγα, ενθαρρυντικά, με την έννοια ότι βλέπουμε σε πολλές χώρες να σταθεροποιείται η επιδημία. Δηλαδή, σε χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία θα εξακολουθούμε να έχουμε πολλούς θανάτους τις επόμενες μέρες, αλλά βλέπουμε μια μικρή αύξησή τους, δηλαδή να αυξάνονται εκθετικά πλέον. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό, και στην Ιταλία έχουμε μια πτώση. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα μέτρα δούλεψαν και δουλεύουν ακόμη.
Σε άλλες χώρες όπως η Αυστρία, η οποία πήρε πολύ νωρίς μέτρα όπως και εμείς, βλέπουμε ότι προγραμματίστηκε σε 2 εβδομάδες να ανοίξουν κάποια μαγαζιά και να έχουμε μια μικρή άρση των περιορισμών. Οπότε γενικώς έχουμε μια εικόνα η οποία είναι ενθαρρυντική. Βλέπουμε ότι τουλάχιστον όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται αποδίδει. Το ίδιο και στην Ελλάδα, η οποία πραγματικά πήρε πολύ νωρίς μέτρα και έτσι αποφύγαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Οι προβλέψεις που έχουμε για την επόμενη εβδομάδα είναι σταθεροποίηση, τόσο και της αύξησης των θανάτων, που είναι μικρή και θα παραμείνει λογικά εκεί, και της αύξησης των κρουσμάτων. Το πιο σημαντικό σε αυτά, αν μου επιτρέπετε, είναι τι θα γίνει από το φθινόπωρο και μετά. Μπορεί τώρα να έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πρώτο κύμα, αλλά όπως λένε, εάν από το φθινόπωρο επιστρέψει, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα είναι πολύ υποψιασμένος και θα φοβάται πάρα πολύ. Μια απλή γρίπη ή οτιδήποτε, τι θα γίνει με το εμβόλιο, θέλει μια νέα εκστρατεία ενημέρωση εκεί του κοινού. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, ναι, έτσι είναι ακριβώς. Τώρα, όσο συνεχίζουμε, τα κρούσματα σε όλη την Ευρώπη θα κατέβουν πάρα πολύ και η επιδημία δεν θα υπάρχει. Αυτό όμως θα συμβαίνει όσο υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα. Με το που αρθούν όλα τα μέτρα, ο ιός θα ξαναγυρίσει από τη στιγμή που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εμβόλιο ή κάποια φαρμακευτική αγωγή. Οπότε για το προσεχές διάστημα, στο οποίο ακόμη δεν έχουμε καταλάβει πολύ καλά τον ιό, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να τον αντιμετωπίσουμε φαρμακευτικά και δεν έχει βρεθεί το εμβόλιο, θα έχουμε μια κατάσταση η οποία θα έχει κάποια περιοριστικά μέτρα, όχι οριζόντια όπως είναι τώρα, έτσι νομίζω εγώ, αλλά κάποια μέτρα τα οποία θα απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, σε συγκεκριμένες περιοχές. Δηλαδή θα κινούμαστε κάθε φορά ανάλογα με τα δεδομένα. Θα έχουμε πολύ περισσότερα τεστ για να μπορούμε γρήγορα να προλάβουμε μικρές επιδημίες. Πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, γιατί ο Σεπτέμβριος θα είναι δύσκολος, παιδιά. Θα αρχίσει ο καθένας πια να φοβάται όπως φοβάται και τώρα. Και να μην χρειαστεί να πάμε πια σε καραντίνα. Κυρία Τζουλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Και ένα σχόλιο από τον κύριο Ξανθό θα ήθελα, έτσι, για να κλείσουμε. Ναι. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι επειδή όντως είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, υπάρχει αυτή η σχετική αισιοδοξία ότι η τελική διαχείριση της κατάστασης πραγματικά δεν θα έχει την τροχιά άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Όμως νομίζω ότι χρειάζεται να προσέξουμε πάρα πολύ όταν αρχίσει η φάση της σταδιακής άρσης των περιορισμών. Θέλει αυτό να γίνει με πολύ καλή προετοιμασία, να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα της επιδημιολογικής, μια καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση της διασποράς του ιού στην κοινότητα. Άρα χρειάζονται και αυξημένα διαγνωστικά τεστ, όχι μόνο στους νοσούντες και στο υγειονομικό προσωπικό και στις στενές επαφές των κρουσμάτων, αλλά και ευρύτερα στην κοινότητα, για να έχουμε μια εικόνα της διασποράς και ένα γεωγραφικό διαμέρισμα ενδεχομένως. Άρα να πάμε σε μια στοχευμένη αποσυμπίεση, επιτρέψτε μου να πω, της κατάστασης. Γιατί αυτό θα μας πάρει εβδομάδα με εβδομάδα. Κρίσιμη. Δεν θα γίνει αμέσως. Ναι, θα γίνει εβδομάδα προετοιμασίας, μετά σωστό, θα γίνει εβδομάδα τροφοδοσίας. Επειδή ακριβώς υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, πολύ ισχυρός ο κίνδυνος να έχουμε ένα δεύτερο επιδημικό κύμα το φθινόπωρο, θεωρώ ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια ενίσχυσης και ενδυνάμωσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Ένα. Δεύτερον, να ενισχύσουμε κρίσιμους κρίκους που μέχρι τώρα δεν έχουν μπει στο επίκεντρο της προσοχής, όπως είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σωστό. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χατζηδάκη. Μπήκαν ορισμένα κέντρα υγείας, ορισμένα. Βεβαίως. Πρέπει να γίνει με ένα πολύ οργανωμένο τρόπο η εμπλοκή της πρωτοβάθμιας φροντίδας, των δημόσιων δομών και των ανθρώπων της, αλλά κύριε ακόμα Ξανθέ, και των γιατρών του ιδιωτικού τομέα. Σωστό. Γιατί το 80 με 85% των κρουσμάτων, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι είναι. Έχουν ήπια συμπτωματολογία. Εγώ θα πω, κύριε Ξανθέ, ακούστε λίγο. Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Και επίσης, επειδή θα έχουμε αυτή την υποτροπή, πρέπει να προσέξουμε πολύ την κατοίκον φροντίδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν χρόνια νοσήματα, τα οποία όμως λόγω πλημελούς παρακολούθησης αυτή την περίοδο κινδυνεύουν λίγο, να απορριθμιστούν και να υποτροπιάσουν. Σωστό, και χρειάζεται ένα δίκτυο εκεί το οποίο να μπορεί να κάνει ένα καλύτερο monitoring. Κύριε Ξανθέ, θέλω να κλείσουμε. Ανθρώπους. Ακούστε με λίγο. Εγώ θέλω παρακαλώ. Να πω, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, ότι
μέσα στην όλη ατυχία μας αυτή, στη διαχείριση του πράγματος, θέλω να πω ότι είμαστε τυχεροί που στον τομέα της υγείας και κυβέρνηση και αντιπολίτευση συμφωνήσανε. Πέρα από κάτι ακραίες φωνές, έχει η αντιπολίτευση εσάς στον τομέα της υγείας, έχει και τον κύριο Κικίλια και τον κύριο Χαρδαλιά και τον κύριο Τσιόδρα και, εν πάση περιπτώσει, είμαστε τυχεροί γιατί υπάρχει μια ομόνοια εκεί πέρα. Πέρα από τις ακραίες φωνές. Υπάρχει σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Όχι από όλους, από όλα τα στελέχη.